Thank you.
Μπράβο, Ντόνα! Φωνάζεις ρε μαλάκα. Κοντά μας έχουμε το Σάκη τον Μπαγκούρα, τον πρωταθλητή πλέον Σάκη Μπαγκούρα. Σάκη, καταρχάς από τον Έμβολο συγχαρητήρια. Η δόξα πανάξια θα λέγαμε κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α2. Θα θέλαμε να μας κάνεις, είχες υποσχεθεί το καλοκαίρι ότι θα προσπαθήσεις να βγάλεις τη δόξα να την ανεβάσεις στην Α1. Υλοποίησες την υπόσχεση έναντι των φιλάθλων του Λιανοβεργίου που είχες υποσχεθεί. Θα θέλαμε να μας πεις για τη σημερινή μέρα. Πώς αισθάνεσαι εσύ καταρχάς σαν προπονητής? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ικανοποιημένος, ευχαριστημένος. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια και των παιδιών και της διοίκησης και από τη δική μου την πλευρά, θέλω να πιστεύω. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και γενικά συγχαρητήρια σε όσους ασχολήθηκαν φέτος με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Το ίδιο μερίδιο έχετε κι εσείς από την πλευρά της προβολής που γίνεται, της αμερόληπτης και σωστής προβολής. Και γενικά με μία κουβέντα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σάκη, όταν ξεκίνησε η σεζόν το καλοκαίρι, πίστευες ότι η δόξα θα μπορούσε να στεφτεί πρωταθλήτρια? Άσχετα του τι δήλωνες εσύ μέσα σου, Σάκη. Νομίζω ότι πρόλαβες εσύ προηγουμένως και τα είπες όλα. Μιλάμε, εντάξει, τώρα ασχολούμαστε αρκετά χρόνια με το ποδόσφαιρο, το αεραστεχνικό και ξέρουμε τι παίχτες θα έχεις, τι πορεία θα κάνεις. Πάνω κάτω δεν έπεσα έξω, στο είπα. Δεν έπρεπε κάθε Κυριακή να λέμε ότι πάμε για πρωτάθλημα, πάμε για πρωτάθλημα. Μία φορά κατηδίαν που συζητήσαμε, σου είπα ότι θα κάνω τα πάντα για να βγει αυτή η ομάδα και πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε και δικαιώθηκα. Τώρα από εκεί και πέρα το τι με λιγελέσαι θα δείξει. Πάντως εκείνο που ξεχώρισα φέτος τη δόξα ήταν ότι και στις κακές τις μέρες μπόρεσα και πήρα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό αυτό για μια ομάδα, έτσι πρέπει να κάνουν μεγάλες ομάδες. Από εδώ και πέρα πλέον, Σάκη, παίζετε την Κυριακή, έχουμε τη Φιέστα στο γήπεδο της Δόξας. Θα ήθελες να απευθύνεις κάποια πρόσκληση σε όλους τους φιλάθλους της Συμμαθίας και μετά έχουμε και τον υπερπρωταθλητή. Για την Κυριακή της Συμμαθίας δεν μπορούμε να πούμε, απλά για μας είναι μια γιορτή, δεν θα υπάρχει σκοπιμότητα για το αποτέλεσμα. Θα υπάρχει χαρά, αδιάφορο μάτς για μας. Απλά μια γιορτή θα είναι. Μια γιορτή σε αθλητικά και κόσμια πλαίσια. Θα κοιτάξουμε να βάλουμε και σχεδόν όλα τα παιδιά από το χωριό. Δεν μας ενδιαφέρει το δέντρο, να χαρούνε. Γιατί κακά τα ψέματα, το αεραστεχνικό πρέπει να είναι μέσα από τα παιδιά και από το χωριό. Κάποιοι αποχώρησαν στην αρχή της σεζόν. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί είτε αποχώρησαν γιατί δεν είχαμε την ίδια ποδοσφαιρική φιλοσοφία, είτε γιατί
Ό,τι έγινε, έγινε πάντως για καλό της ομάδας. Εγώ εύχομαι σε όλους, πραγματικά τους ποδοσφαιριστές και όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, υγεία. Αλλά το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι εμάς η προσοχή μας στρέφεται στην μεθεπόμενη αγωνιστική με τον πρωταθλητή του άλλου ομίλου και θα θέλαμε και να πάρουμε και εκείνο το παιχνίδι για να ολοκληρωθεί με επιτυχία όλη η σεζόν. Σάκη, από τη μεριά του Έβολος να ευχηθούμε σε σένα προσωπικά να οδηγήσεις την δόξα και στα σαλόνια της Α1 καταρχάς, δεν ξέρω αν γίνει κάποιος σχεδιασμός για του χρόνου. Και δεύτερον, να κατακτήσετε και τον τίτλο του υπερποταθλητή όπως έκανε πέρσι η ομάδα της Αλεξανδρίας. Ο σκοπός μας είναι αυτός για το παιχνίδι. Τώρα για το αν θα είμαι εγώ στον πάγκο της Δόξας Λιανοβεργίου την επόμενη χρονιά δεν εξαρτάται από μένα. Είμαι υποχρεωμένος να καθίσω να συζητήσω με τη διοίκηση αν μου γίνει κάποια πρόταση. Από εκεί και πέρα, εάν δεν καρποθεί αυτή η συνεργασία για τη νέα χρονιά, εγώ εύχομαι στη Δόξα ό,τι καλύτερο. Γιατί κακά τα ψέματα είμαι 4 χρόνια σε αυτήν την ομάδα, 4 σεζόν σε αυτήν την ομάδα. Γευτήκαμε μόνο χαρές και επιτυχίες και νομίζω ότι τους αξίζουν γιατί είναι υπέροχοι άνθρωποι, πολύ καλοί συνεργάτες και τους αξίζουν τα καλύτερα και εύχομαι στον Έβολο και σε εσάς προσωπικά να ακολουθήσετε το ίδιο αμερόληπτο ρεπορτάζ και νομίζω ότι site σαν τα δικά σας ότι κοσμούν και το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Σάκη, από τη μεριά μας να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή συνέχεια και ό,τι το καλύτερο για σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές ευτυχίες. Κοντά μας έχουμε τον Δημήτρη τον Ματσούκα, τον επιθετικό της Νίκης Αγκαθιάς. Δημήτρη, η σεζόν φέτος τελείωσε για σας. Αυλαία σήμερα στο γήπεδο της Αγκαθιάς. Με μια καλή εμφάνιση παρότι χάσατε από τη Δόξα Λιανοβεργίου με 1-3. Πώς είδες την ομάδα, την προσπάθεια της ομάδας φέτος, έμπειρος παίχτης. Ο πατέρας σου είχε παλιά διατελέσει και πρόεδρος στην ομάδα. Ναι, άρα είσαι από μικρό παιδί μέσα στα γήπεδα. Θα θέλαμε να μας πεις πώς είδες γενικά την προσπάθεια της Νίκης φέτος και αν είσαι ευχαριστημένος. Εντάξει, βασικά η στόχη μας να μην κρυβόμαστε. Είσαστε κοινοφώτιση, να το πούμε έτσι. Ναι, πέρυσι βγήκαμε. Πραγματικά από την αρχή είχαμε πει να μην πάμε για άνοδο. Γι' αυτό και δεν πήραμε πολλούς παίχτες. Προσπαθήσαμε με τα παιδιά από εδώ από το χωριό όσο μπορούσαμε και γύρω-γύρω κανένα παιδιά να κάνουμε μια καλή πορεία. Πραγματικά μια καλή πορεία. Και αν τυχόν ερχόταν οι άνοδες, ήταν και αυτοί καλοδεχούμενοι. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι η χρονιά μας ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή. Δόξα τω Θεώ δεν είχαμε τραυματισμούς. Τα παιδιά είναι όλα καλά. Τερματίσαμε τέταρτη. Πιστεύω πολύ καλά. Πάντως, μέχρι λίγο πριν από το τέλος, Δημήτρη, είσαστε ακόμα και με ναι, στην άνοδο. Ναι, αυτό έτσι. Λέω. Γι' αυτό το είπα και πριν, ότι βγαίναν τα παιχνίδια. Τι να πω, δεν ξέρω. Όχι, όχι, παίξατε ωραία. Είσαστε ναι, σκληροτράχη για ομάδα. Δύσκολο να νικήσει κάποιος την ίδια καρδιάς. Ναι, όπως είπατε και πριν, είναι ιστορική η ομάδα. Όχι επειδή είμαι από εδώ. Διατέλεσε πολλά χρόνια στην δεύτερη κατηγορία. Και είναι μια από τις. Όμορφο γήπεδο που... έχετε. Ναι, το προσπαθούμε όλοι εδώ. Το συμβούλιο να το κρατήσουμε όσο μπορούμε. Πολύ καλό. Δημήτρη, από τη μεριά μας να ευχηθούμε καλή επιτυχία για του χρόνου πλέον στην Α2 στην Νίκη Αγκαθιάς. Ναι. Σε σένα προσωπικά να βάλεις γκολ πολλά. Έτσι. Ευχαριστώ. Τι ήθελες να προσθέσεις, κάτι άλλο? Τίποτα. Του χρόνου πιστεύω να θα τα πούμε πιο αργότερα. Με για την το κάμερα του Έβολος ήθελα... θα είμαστε κοντά να σας παρακολουθούμε από την έναρξη. Πιστεύω ότι θα πάμε για πρωτάθλημα. Μπράβο. Τώρα, αυτό είναι καλό. Πιστεύω ότι έτσι πως μιλάμε τα παιδιά να πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό είναι καλό. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλή επιτυχία. Κοντά μας έχουμε τον Ηλία Παυλόπουλο, τον προπονητή της Νίκης Αγκαθιάς. Ηλία, αυλαία σήμερα στο γήπεδό σας. Ναι. Χάσατε από την πρωταθλήτρια Δόξα Λιανοβεργίου με 1-3. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος από ό,τι μιλάγαμε ήταν ευχαριστημένος από την πορεία της Νίκης Αγκαθιάς. Τι θα ήθελες εσύ να μας πεις, πώς είδες την ομάδα, την ανέλαβες λίγο πριν το τέλος των αγωνιστικών της υποχρεώσεων και αν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι για του χρόνου. Αν έχεις το υλικό για να πρωταγωνιστείς του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την άλλη φορά για την προσπάθεια που κάνετε. Όσον αφορά για την ομάδα μας, σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, τι εννοώ, αγωνιστικά πέρασε αυτά που ήθελα δηλαδή, στην ομάδα. Απλώς είχαμε θέμα στην πειθαρχία μας. Ήμασταν απίθαρχοι σε πολλά παιχνίδια, γι' αυτό και ήρθαν οι ήττες αλλοπρόσαλες. Κερδίζαμε εκτός και χάναμε εδώ μέσα. Δεύτερον, η ομάδα μας ήταν. Από τη στιγμή που τον έλαβα εγώ, έβλεπα ότι έχει σημάδια φυσικής κατάστασης. Το είδα αυτό, το έχω επισημάνει. Κάναμε κάποιες προπονήσεις, αλλά δεν μπορούσε να βελτιωθεί η εικόνα. Η φυσική κατάσταση έρχεται το καλοκαίρι.
Και τρίτον και το κυριότερο, για την ερώτηση που μου κάνετε για το μέλλον, η Νίκαια Καρδιάς είναι μεγάλη ομάδα, έχει ιστορία. Πρωταγωνιστή στα μεγάλα. Έχουμε κάνει πλάνα για το χρόνο. Ναι, βεβαίως έχουμε κάνει πλάνα. Ωραία. Η ομάδα με τη διοίκηση είναι πολύ ενθουσιασμένη, τα παιδιά. Αν μείνει και βέβαια η ίδια διοίκηση, μάλλον θα μείνει. Και θα προσπαθήσουμε και να κάνουμε για το κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο είναι η άνοδος. Η Ακαθιά πρέπει να είναι στην παραπάνω κατηγορία. Εκεί τη αρμόζει. Ηλία, να ευχηθούμε σε σένα να οδηγήσεις του χρόνου πάλι την Νίκαια Καρδιάς καταρχάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και να μπορέσετε να ανέβετε ένα σκαλί παραπάνω του χρόνου. Ναι, να ευχαριστώ πάρα πολύ. Να παίξετε καλύτερο ποδόσφαιρο και αν έρθει άνοδος, καλοδεχούμενοι θα είναι από τους φιλάθλους. Το κυριότερο αυτό είναι να ευχαριστείτε ο κόσμος. Εγώ αυτό θέλω να έρχεται και να ευχαριστείτε. Παρόλο που είναι ερασιτεχνικό, οι ποδοσφαιριστές δουλεύουν, εργάζονται τα παιδιά. Να ευχαριστείτε πάρα πολύ. Ηλία, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά.